Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Τι θα κάνει, θα αρχίσει να κάνει live ή πάλι θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω. Πέντε μηνών και νέα μου είπατε. Σωστά. Πέντε και νέα. Καλά, δεν λέμε. Το κάνουμε επίτηδες γιατί είναι πολύ όμορφο παιδί. Αλλά δεν είναι το όμορφο παιδί. Είναι το καλό παιδάκι και το λέω, σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω πραγματικά, δηλαδή αν θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός παιδιού 5 μηνών, αυτό θα έλεγα. Και βέβαια είναι ευκαιρία τώρα που μας ακούνε και οι μανούλες, οι γιαγιάδες, οι μπαμπάδες, μερικοί μπαμπάδες, να δείτε και τη μαμά ρε παιδιά, είναι όμορφη η μαμά, είναι πολύ όμορφη η μαμά, είναι όμορφο το μωρό μας μόνο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ένα μωρό 5 μηνών. Αυτό το παιδάκι, έτσι, σιτίζεται με ξένο γάλα. Ξένο γάλα, ναι. Εντάξει, μη μας κατηγορήσετε, σιτίζεται με ξένο γάλα. Θα πάει υπέροχα, έχει ένα βάρος καταπληκτικό, ύψος καταπληκτικό. Και τώρα αποφασίσαμε στον 5ο μήνα να βάλουμε να κάνουμε και εισαγωγή στερεών τροφών. Δεν έχουμε κουβεντιάσει ακόμη τι θα κάνουμε. Θα τα πω εν συντομία, γιατί πολλοί γονείς με ρωτάνε πώς κάνουμε εισαγωγή στερεών τροφών, αλλά πλην, εκτός από αυτό όμως, θέλω να πω και μερικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Δηλαδή, αυτό το παιδί τρώει 5 φορές την ημέρα, κοιμάται απεριόριστα. Πολύ. Μην τα λέτε αυτά, γιατί έχουν αδεινοπαθήσει μανούλες και μανούλες, έτσι. Κοιμάται 8-9 ώρες, τρώει 5 γεύματα, τρώει μεγάλες ποσότητες με αποτέλεσμα να κάνει γαστροεσοφαγική πανιδρόμηση. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν τρώει λίγο περισσότερο, αυτό το βγάζει. Και έχει γαστροεσοφαγική πανιδρόμηση, αλλά όχι ισοφαγήτιδα. Δηλαδή, δεν πονάει το μωρό, δεν γκρινιάζει το παιδάκι. Έτσι, τα δόξα στον Θεό, τα καταφέρνει μια χαρά. Και νόσης πόσες φορές την ημέρα κάνει? 2 με 3. Έτσι. Και ο ύπνος, είπαμε, 8 με 9. Ναι. Τι ώρα κοιμάται, δηλαδή? Κατά τις 10, ρολόι. 10 και ξυπνάει. 7-8 μπορεί να ξυπνήσει. Άρα λοιπόν κοιμάται 9 ώρες με 10 ώρες το βράδυ. Mm-hmm. Και για τη διάρκεια της ημέρας πόσες φορές κοιμάται? Περίπου 2. Μία μετά κατά τις 10-11 η ώρα περίπου. Ναι, μετά το μεσημεράκι. Και μετά το μεσημεράκι. Και κανένα μισά ώρα μπορεί το απόγευμα. Το απόγευμα τι ώρα? Κατά τις 6. Αυτό 6, να 6. Το κόψετε. Ναι. Έτσι, γενικά μαμάδες μετά τις 5 η ώρα δεν προτιμάμε. Έτσι, απογευματινό ύπνο σε αυτή τη διάρκεια, γιατί δεν κοιμώνται. Μην κοιτάτε το παιδί, δεν κοιμώνται τα μωρά. Γιατί άμα κοιμηθεί ένα παιδάκι 6-7-8 η ώρα, 9-10 δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί. Έτσι. Το σύνηθες είναι να μην κοιμώνται. Ωραιότατα. Πάμε. Αδρή κινητικότητα. Πάμε να πούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνει ένα μωράκι 5 μηνών. Τι πρέπει να κάνει αδρή κινητικότητα. Αδρή κινητικότητα αρχίζει πλέον και στηρίζει και τη μέση του. Δηλαδή, άμα το βάλετε καθιστό, πέφτει μένα, αλλά ψιλοστηρίζει τη μέση του. Το κεφάλι, βέβαια, πάρα πολύ καλά πλέον το κρατάει και το κατευθύνει εκεί που θέλει. Είτε σαν όραση, είτε σαν ακοή. Προσδιορίζει τον ήχο και γυρνάει δεξιά ή αριστερά. Άρα, λοιπόν, έχουμε στήριξη κεφαλή, στήριξη μέσης. Γιατί το λέμε έτσι, στήριξη κεφαλής και στήριξη μέσης? Η ανάπτυξη του παιδιού γίνεται κεφαλοουριαία. Δηλαδή πρώτα κρατάμε το κεφάλι μας σταθερά, μετά κρατάμε σταθερά τη μέση μας και μετά κρατάμε το σώμα μας όρθιο. Άρα λοιπόν σιγά σιγά έπεται. Αυτή η κίνηση δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Άρα λοιπόν αδρή κινητικότητα, το μωρό μας πάει να καθίσει και αν το σηκώσουμε όρθιο το βλέπουμε και πατάει είτε στις μύτες είτε και λίγο στις πατούσες. Τον επόμενο μήνα θα θέλουμε να στηρίζεται λίγο καλύτερα. Έτσι. Αν το βάλουμε σε ένα καρεκλάκι, έχει την ικανότητα να καθίσει και 60 μοίρες το καρεκλάκι και 90 μοίρες. Πρέπει να το κερδίσει αυτό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη σύντηση. Το δεύτερο είναι να μας κοιτάει στα μάτια και να θέλει να φάει, δηλαδή να το ζητάει. Και τρίτο, να το βάλω κάτι στο στόμα, να μην το φτύνει με τη γλώσσα του. Για να μπορέσει να φάει, λοιπόν, πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορέσει να προσλάβει την τροφή. Έτσι. Η αυτοσύντηση, η ετεροσύντηση είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτή ήταν η αδρή κινητικότητα. Λεπτή κινητικότητα. Λεπτή κινητικότητα κυρίως είναι με τα χέρια. Αυτά τα μωρά, λοιπόν, πιάνουν ένα αντικείμενο και τώρα με αρκετή ευστοχία το φέρνει κατευθείαν στο στόμα. Ενώ τον προηγούμενο μήνα το βάζει και στο μάτι.
στόμακ, δε τι. Στόμα, στο στόμα. Ναι, ναι, ναι. Το καταφέρνει τώρα πια και το βάζει. Μπορεί να πιάσει και ένα αντικείμενο με δύο χέρια και να το φέρει στο στόμα. Ναι, ναι, ναι. Μερικά παιδιά καταφέρουν να πιάσουν και τα πόδια τους και να τα φέρουν στο στόμα. Δεν το κάνουν όλα τα παιδιά, αλλά μερικά παιδιά πιάνουν λοιπόν τα ποδαράκια τους και τα φέρουν στο στόμα. Πέντε μηνών μιλάμε πάλι για τις δεξιότητες, τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα παιδί στην ηλικία των 5 μηνών. Μάθημα κάνουμε. Ναι, το ξέρω. Μάθημα κάνουμε στις μανούλες που είναι Αυστραλία, Καναδά, στην Ευρώπη. Σήμερα είδα δύο μαμάδες οι οποίες ήταν από το εξωτερικό. Κάθε μέρα μου έρχονται γονείς από το εξωτερικό γιατί μας βλέπουν, έρχονται εδώ στην Ελλάδα και λένε δεν περνάμε τον κύριο Ανδρέα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τη λεπτή κινητικότητα. Όραση και ακοή. Τι πρέπει να κάνει, το μωρό πια έχει την ικανότητα όχι μόνο να καρφώνει και να βλέπει τη μητέρα του, αλλά να παρακολουθεί τη μαμά, δηλαδή κάνει κινήσεις, έτσι πού πάει η μανούλα, τσουκ, γυρνάει, πού πάει η μανούλα, γυρνάει. Έχουμε την ικανότητα λοιπόν τα μάτια να πηγαίνουν και να προσαρμόζονται ανάλογα που κινείται η μητέρα. Το ίδιο και η ακοή, δηλαδή αν παραχθεί ήχος από εδώ, θα γυρίσει τσουπ από εδώ. Αν κάνουμε από την άλλη μεριά, θα γυρίσει από την άλλη. Κυρίως κάνει πλευρίωση του ήχου. Πλευρίωση του ήχου σημαίνει από ποια περιοχή παράγεται, δεξιά ή αριστερά. Δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι από πάνω ή από κάτω, αλλά κυρίως δεξιά ή αριστερά. Άρα λοιπόν, όραση και ακοή. Ομιλία. Πείτε μου το παιδί μας τι ομιλία έχει. Αγκού. Μπράβο. Α. Γκρ. Κάνει ου και φωνάζει. Τα ακούσατε. Κραυγές, φωνές και τσιρίδες συν αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Αυτά κάνουμε πέντε μηνών. Στον έκτο μήνα αρχίζει και προστίθονται τα φωνήματα. Τα πρώτα είναι τα χιλικά. Και λέει μπαμπαλίζει. Μετά λέει μαμαλίζει. Βάζουμε και το γιαγιά, γιαγιαλίζει, τανταλίζει και φτάνουμε σιγά σιγά στο χρόνο που θα πούμε με πλέον συνειδητά μία-δύο λεξούλες. Άρα λοιπόν πέντε μηνών κάνουμε φωνές, τσιρίδες και αυτά που είπατε εκ το μήνα αρχίζουμε και μπαίνουμε στα φωνήματα. Άρα λοιπόν μιλήσαμε και για την όραση ακοή ομιλία. Και πάμε να πούμε αυτά τα τελευταία τα οποία σε αυτή την ηλικία δεν έχουν και τεράστια σημασία αλλά έχουν κατ' εμέ. Στα μάτια ενός έμπειρου παιδιάτρου έτσι, μπορούμε και καταλαβαίνουμε συμπεριφορά, συνέστημα, κοινωνικότητα, επικοινωνία, αντίληψη, βλέμμα, αν μας κοιτάει έτσι, και αν είναι και υπερκινητικό. Άρα λοιπόν, βλέπεις ένα παιδάκι αν έχει καλή συμπεριφορά και συνέστημα. Δηλαδή το εκφράζει αυτό. Έτσι. Τώρα θα μου πεις πέντε μηνών τι συμπεριφορά θα έχει, θα είναι κακό παιδί. Δεν θα είναι κακό παιδί. Το συνέστημα του φαίνεται. Δηλαδή είναι αγαπησιάρικο, λίγο παραπάνω. Αλλά πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία για να καταλάβεις αν είναι λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Οι μανούλες οι οποίες έχουν δύο και τρία παιδιά καταλαβαίνουν τις διαφορές. Άμα έχεις ένα παιδί. Αυτό είναι το πιο αγαπησιάρικο μωρό του κόσμου έχεις. Έτσι κι αλλιώς ένα έχεις, αυτό είναι. Και συνέστημα. Η κοινωνικότητα και η επικοινωνία θα τη δούμε και λίγο μεγαλύτερη, γιατί τώρα δεν έχουν αναπτύξει καθόλου κοινωνικότητα, αλλά πηγαίνουν, όταν γίνουν 8, 9, 10 μηνών, πηγαίνει στους ξένους, ανταποκρίνεται στους ξένους, ανταποκρίνεται και στους άλλους. Τώρα είναι προσκολλημένο επάνω. Όχι, στη είναι μάνα είναι του. Ναι, χαρά είναι, αλλά κυρίως να πούμε ότι έχουμε φοβερή προσκόλληση επάνω στη μητέρα και η μητέρα επάνω στο παιδί. Δηλαδή υπάρχει να πούμε ένα τέριασμα το οποίο δεν ξεκολλάει με τίποτα. Η φύση το έχει φτιάξει έτσι για να το προστατέψετε πάρα πολύ. Μετράμε όμως και κυρίως και τη βλεμματική επικοινωνία. Η βλεμματική επικοινωνία 2-3 μηνών μπορεί να μας δώσει ακόμη και σημάδια αυτισμού. Στην ηλικία των 2-3 μηνών, σε πολύ καλά έμπειρα μάτια. Το εξεταστεί, μπορεί να καταλάβει αν έχει ή δεν έχει καλή βλεμματική επικοινωνία. Τραβηγμένο αυτό που σας λέω, υπάρχει βέβαια και ένα computerized σύστημα το οποίο βλέπει αν μπορεί να κάνει προσήλωση σε κάτι και μετράει και το βαθμό προσήλωσης. Αυτά σαν τεχνολογία θα τα δούμε στο μέλλον, θα μας εξυπηρετήσουν κτλ. Και βέβαια κοιτάζουμε την αντίληψη, άμα το μωρό είναι καλό. Δηλαδή, φαίνεται τα μωρά τα οποία δεν είναι καλά, νοητικά,
Αυτό είναι καταπληκτικό μωράκι. Mm-hmm. Έτσι, και βλέπουμε και την κίνηση. Είχα ένα παιδάκι προηγουμένως, το οποίο ήταν πάρα πολύ ζωηρό. Χτυπιότανε συνέχεια, δηλαδή δεν μπορούσε να μείνει εδώ, τα πόδια, τα χέρια και τα λοιπά. Και μέσα στην κοιλιά της μαμάς του το ίδιο έκανε. Άρα μητράμε και την κινητικότητα για να δούμε αν στο μέλλον θα μας γίνει και ένα παιδάκι με υπερκινητικότητα, δέπι. Καμιά φορά έχουμε τέτοια σημάδια από μικρή ηλικία. Το κοιτάζουμε. Άρα λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν αυτά τα δύο μεγάλα κεφάλαια, τα διατροφικά λοιπόν και τα συμπεριφερολογικά. Και τώρα θα πάμε έξω, θα σας δώσει λοιπόν η γραμματέα μου όλες τις οδηγίες για διατροφή. Στον πέμπτο μήνα, από τον τέταρτο μέχρι τον έκτο μήνα κάνουμε εισαγωγή στερεών τροφών. Σε αυτό το μήνα θα βάλουμε τρία πράγματα. Λαχανικά, φρούτα και υδατάνθρακες. Έτσι, λαχανικά, φρούτα και υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες κυρίως είναι ριζόκρεμα, με βρώμη κτλ. Βάζουμε τέτοια. Άρα θα δούμε λοιπόν ότι στα πέντε γεύματα το πρωί και το βράδυ θα είναι γάλα. Δεκατιανό απογευματινό βάζουμε φρούτο και κρέμα. Ωραία. Και το μεσημέρι βάζουμε τα λαχανικά μας. Ωραία, ωραία. Και τον επόμενο μήνα μέσα στα λαχανικά θα βάλουμε και κρέας. Τα λαχανικά είναι πατάτα, καρότο, γλυκοπατάτα, κολοκυθάκι. Τα βράζουμε, τα αλέθουμε λιγάκι, τα πρωτοποιούμε, βάζουμε λαδάκι, βάζουμε λίγο λεμονάκι για να γίνει λίγο γευστικό. Και το δίνουμε στο μωρό. Κάντε φαγητό που να τρώγεται. Γιατί τα μωρά, άμα τους κάνεις ζάμια γιατί αντιλίως άνοστο, δεν τους αρέσει. Άρα λοιπόν θα το δούμε λοιπόν και αυτό, και αυτό στην πορεία. Και τον επόμενο μήνα θα βάλουμε και το κρέας. Αυτή η μέθοδος λέγεται μέθοδος ετεροσύτησης, δηλαδή ταΐζω εγώ το παιδί. Εάν τώρα το παιδί το αφήσουμε και με τα χεράκια το πιάσει ένα βρασμένο κολοκύθι, ένα βρασμένο καρότο και το βάλει στο στόμα κτλ. Δεν μας χαλάει, BLW σύτηση, δηλαδή αυτοσύτηση. Πολλοί γονείς το προτιμάνε για να το μωρά και να βάζουν, για να το βάζουν στο στόμα. Και εμένα μ' αρέσει, εγώ το βάζω κυρίως λίγο αργότερα και στον 7ο-8ο μήνα δίνω και κομμάτι ψωμί και τον βάζει για να μπορέσει να μασίσει και να μάθει την κατάποση. Αυτά λοιπόν θέλαμε να πούμε. Ναι, κουράστηκε. Κουράστηκε το μωρά μας, μέχρι εδώ ήτανε. Δεν σας αντέχουμε άλλο. Έτσι. Πες γεια. Γεια. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από όλα τα μέρη. Έτσι. Και τα πιο απομακρυσμένα. Τορόντο, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία. Έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς. Σε όλα τα νησιά μας. Έτσι. Και σε όλη την Ευρώπη. Μας βλέπετε από παντού και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, στείλτε καρδούλες. Θέλουμε να πατήστε μωρέ εκείνο στο σπίτι. Ναι. Έτσι, να το βλέπουμε. Δεν είναι δύσκολο. Ορίστε. Πατήστε μερικές καρδούλες. Τόσες πληροφορίες που δώσαμε, εμείς σας ζητάμε καρδούλες. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.